Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Λιονή. Σας έλεγα νωρίτερα, είναι υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στην Λακωνία, είναι υπεύθυνος του τμήματος οικονομίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Οπότε έρχεται μια χαρά και δένει η ιστορία με τον κύριο Γιούγκερ. Κύριε Λιονή, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα και σας, κύριε Σπυλιόπουλο, και στους ακροατές σας. Έλεγα λοιπόν αυτή την ιστορία που είμαι σίγουρος ότι την έχετε διαβάσει με τον κύριο Γιούγκερ, που έλεγε ότι ήμασταν κατά κάποιο τρόπο, κατά σύστημα, κλέφτες. Αλλοιώναμε τα στοιχεία, παραποιούσαμε τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, και μάλιστα αυτό που είπε, το 3,7 να γίνει 15, ας πούμε, είναι μια τεράστια διαφορά. Να ακούσω την άποψή σας έτσι, για τα θέματα που αφορούν την οικονομία, που είναι και το κομμάτι το δικό σας. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει μεγάλη συζήτηση για το πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε το περίφημο το λατινικό «qui prodest». Ποιος ωφελείται από μια τέτοια συζήτηση για το αν έχει γίνει παραποίηση των στοιχείων, ποιος έκανε την παραποίηση, ποιος ανέδειξε το ζήτημα, η μία κυβέρνηση θέλει να, ρίξει ευθύνη στην προηγούμενη κυβέρνηση, και έχουμε ακούσει αυτή τη συζήτηση πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση αδικεί λίγο την νοημοσύνη του κόσμου για τον εξής απλούστατο λόγο. Εάν αυτά που έχουμε βιώσει στην Ελλάδα τα τελευταία 7-8 χρόνια ήταν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ναι, που λέτε τώρα. Ναι. Εάν δηλαδή είναι η ψωροκόστενα, η Ελλάδα που έκλεβε, η Ελλάδα η οποία είναι αγύρτες και τεμπελχανάδες οι Έλληνες και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν το πρόβλημα αφορούσε στην μικρή Ελλάδα, στην οποία οι κακοί ηγέτες της, οι τεμπελχανάδες, η τουρκοκρατία και το τι έχει γίνει, όλο αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ναι. Οι ελληνικές ιδιαιτερότητες, αν αυτές λοιπόν μπορούσαν να εξηγήσουν το πρόβλημα, να το κουβεντιάζαμε. Αλλά ξέρετε τι θα χάναμε σε αυτή την περίπτωση? Θα χάναμε το ότι η Γερμανία, η περιβόητη Γερμανία, εφήρμοσε αντίστοιχα μέτρα με την Ελλάδα, ίσως λίγο περισσότερο απλωμένα στον χρόνο, αλλά αντίστοιχα μέτρα, δηλαδή στον τεκουρώματος του κοινωνικού κράτους, αλλαγής φορολογίας σε βάρος του κόσμου υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων από τις αρχές του 2000. Μάλιστα. Η Γαλλία τα εφαρμόζει τώρα. Η Ισπανία τα έχει εφαρμόσει. Η Βρετανία τα έχει εφαρμόσει τα τελευταία 20 χρόνια. Όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν πάρουμε, έχει τα τελευταία 20 χρόνια εφαρμόσει μνημόνια. Μάλιστα. Αν πάμε λίγο παραπέρα, στη ΣΥΠΑ σήμερα η συζήτηση που γίνεται είναι γιατί έχει καταρρεύσει η δυνατότητα που έχει ο μέσος Αμερικάνος με τη δουλειά του να προκόψει, αν θέλετε να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο. Σε ολόκληρο λοιπόν τον κόσμο βλέπουμε ότι η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων είναι κοινή, είναι ενιαία, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να την αποδώσουμε όπως θέλει να κάνει ο κύριος Γιούνκερ τώρα, για διάφορους λόγους που θα μπορούσαμε να τους κουβεντιάσουμε, αλλά νομίζω δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Δεν μπορεί να αποδοθεί λοιπόν στην ελληνική ιδιαιτερότητα, και αυτό, αν θέλετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί θα ακολουθήσει την 8η Ιούλη. Διότι το δεδομένο είναι ότι ακριβώς επειδή τα μέτρα αυτά στην Ελλάδα έχουν ληφθεί για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, και ο πολύ συγκεκριμένος λόγος είναι ότι για να προχωρήσει η καπιταλιστική ανάπτυξη και να έχουν κέρδη οι χίλιες επιχειρήσεις που ελέγχουν την ελληνική οικονομία, απαιτούνται τέτοια μέτρα, τα μέτρα αυτά θα συνεχιστούν. Μάλιστα. Δεν μπορεί να υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη χωρίς φθηνή εργατική δύναμη, χωρίς ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς τάξη με το κοινωνικό κράτος, χωρίς αλλαγές στο κράτος για να ευνοηθούν οι επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο, κλείνω, το επίδικο των εκλογών της 7ης Ιουλίου δεν είναι ποιος από τους δύο, από το ΣΥΡΙΖΑ, την Δημοκρατία, θα διαχειριστεί την καπιταλιστική ανάπτυξη. Όποιος και να την κάνει, μνημόνιο θα υπάρχει. Ναι. Το επίδικο είναι να υπάρχει ισχυρό ΚΚΕ, να υπάρχει ισχυρός πόλος μέσα στη Βουλή, μέσα στο κίνημα στους δρόμους, ο οποίος μπορεί να αντισταθεί στα μέτρα που θα έρθουν, ο οποίος μπορεί να πιέσει για να ανακτηθούν οι απώλειες του παρελθόντος, ο οποίος μπορεί να πιέσει πάνω απ' όλα για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης της κοινωνίας, μια ριζικά διαφορετική εξουσία, η οποία κόντρα στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, που όπου και να τη δείτε παράγει φτώχεια, μιζέρια, εξαθλίωση, εξαχρίωση και πολέμους, ο ριζικά διαφορετικός δρόμος εργατικής εξουσίας μπορεί να λύσει τα προβλήματα,
μπορεί να πατήσει πάνω στον τεράστιο πλούτο που παράγει η ανθρώπινη κοινωνία σήμερα. Μάλιστα. Και να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Το επίδικο λοιπόν. Τα ακούω με ενδιαφέρον όσα μου λέτε. Πραγματικά τα ακούω με ενδιαφέρον. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Δεδομένου ότι περιγράφεται μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική και το τεκμηριώνεται με τα επιχειρήματά σας. Αναρωτιέμαι, καθώς το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή αθροίζει ένα ποσοστό το οποίο είναι, ξέρω εγώ, 6, 7, 8, 9%, δεν ξέρω πόσο θα είναι, γιατί ποτέ δεν έχει γίνει μια προσπάθεια να μαζικοποιηθεί αυτός ο χώρος της αριστεράς και με άλλες όμορες πολιτικές δυνάμεις, ώστε να γίνει πιο ισχυρό και υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Το βλέπουμε και στα συνδικαλιστικά σωματεία, το βλέπουμε και στις εργατικές κινητοποιήσεις. Γιατί αυτή η πολυδιάσπαση στην αριστερά? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ο όρος αριστερά είναι πολύ παρεξηγημένος όρος. Και επειδή άκουγα και την προηγούμενη συζήτησή σας με την αξιότιμη υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιείτε καταχρηστικά. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι η αριστερά είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία θέλει να φέρει την πραγματική κοινωνική πρόοδο. Και πραγματική κοινωνική πρόοδος σήμερα, σε μια περίοδο όπου παράγεται τεράστιος κοινωνικός πλούτος, ο οποίος όμως λιμένεται από χίλιες οικογένειες, λιμένεται από τον πραγματικό αντίπαλο των εργαζόμενων, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους και την πολιτική εξουσία, τα πολιτικά κόμματα αν θέλετε που διαχειρίζεται αυτή την εξουσία. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτός ο κοινωνικός πλούτος από τη μία και η τεράστια φτώχεια από την άλλη, πρόοδο σήμερα είναι ακριβώς η λύση αυτού του βασικού προβλήματος. Άρα λοιπόν και το πρόβλημα είναι ότι είναι αδιανόητο να είμαστε μια κοινωνία στην οποία παράγει το 99% του πλούτου. Το 99% της κοινωνίας παράγει όλο τον πλούτο, αλλά αυτό το 99% είναι στη φτώχεια και το 1% της κοινωνίας που δεν παράγει τίποτα ζει σε αμύθιτο πλούτο. Παρ' όλα αυτά όμως μια απάντηση δεν παίρνω στο ερώτημα που θέτω. Αφήστε με λίγο να το τοποθετήσω με τον εξής τρόπο. Η αριστερά λοιπόν έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και το πρόβλημα που έχει να λύσει σήμερα η πραγματική προοδευτική δύναμη της κοινωνίας είναι ακριβώς η αντίθεση ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους από τη μία, στο λαό στην εργατική τάξη από την άλλη. Μάλιστα. Η αντίθεση αν θέλετε στη σαπίλα του καπιταλισμού από τη μία και στο ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξη από την άλλη. Αυτό είναι η πρόοδος σήμερα και υπ' αυτή την έννοια η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία τοποθετεί το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο είναι το ΚΚΕ. Το οποίο, αν θέλετε, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εμείς είμαστε υπέρμαχοι και κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες να οργανώσουμε, αν θέλετε, και να συναντηθούμε εμείς ως κομμουνιστές μέσα στα κινήματα από τα κάτω. Με κάθε εργαζόμενος ο οποίος θέλει να παλέψει σε μια τέτοια κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση ανάκτησης των δικαιωμάτων του, σε μια κατεύθυνση να σταματήσουν οι απώλειες και να σταματήσει η αιμορραγία. Και γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι στις εκλογές της 7ης Ιουλίου το πρόβλημα φυσικά δεν είναι που θα κρυθεί, είναι αν θα έχουμε καπιταλισμό ή σοσιαλισμό, και θα ήταν ουτοπικό να το πει κανείς ότι θα κρυθεί την 7η Ιουλίου, θα κρυθεί αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα λοιπόν που έρχεται να κρυθεί αν θα υπάρχει ισχυρός πολιτικός πόλος μέσα και έξω από τη Βουλή, ο οποίος να παλεύει για τα συμφέροντα των εργαζόμενων, αν θα υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, η οποία σήμερα να σταματάει αυτή την κατρακύλα των εργαζόμενων, αν θα υπάρχει ισχυρός πόλος, ο οποίος όχι μόνο θα λέει ότι δικαιούμαστε να ζήσουμε καλύτερα σήμερα, αλλά θα φωτίζει την τεράστια υπαρκή δυνατότητα να προχωρήσουμε προς το αύριο. Δώστε μου και να καπηλευτεί την έννοια της αριστεράς. Ναι. Με ποιο τρόπο, πλασάροντας, αν θέλετε, ή φέρνοντας τις ίδιες πολιτικές τις οποίες έχει ανάγκη το κεφάλαιο με μια διαφορετική μορφή. Αυτό έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε έχει μια τεράστια ευθύνη απέναντι στην ιστορία για το πώς κυλίδωσε τη λέξη και την έννοια της αριστεράς. Επίσης δεν μπορεί να κυλίδωθεί, γιατί η αριστερά είναι η αριστερά των αγώνων, η αριστερά είναι η αριστερά της αντίστασης, η αριστερά είναι η αριστερά η οποία συγκρούεται με κάθε πολιτική επιλογή του καπιταλιστικού συστήματος, συγκρούεται με το ΝΑΤΟ και τις επιλογές του μέσα και έξω από τη χώρα, συγκρούεται αν θέλετε με την πολιτική. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι κύριε Ιωνή. ΣΥΡΙΖΑ στο Αιγαίο και τελειώνω με αυτό. Αριστερά λοιπόν είναι η αριστερά που παλεύει για ένα ριζικά διαφορετικό κόσμο. Αυτή είναι η αριστερά και δεν υπάρχει άλλο πολιτικό σχηματισμό που να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Δώστε μου και έναν ρεαλιστικό στόχο τώρα για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου για το ΚΚΕ. Ο ρεαλιστικός στόχος, ο οποίος τον βλέπουμε κάθε μέρα στην πραγματικότητα.
ποιότητα όταν μιλάμε με τον κόσμο είναι να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, να ισχυροποιηθεί ποιοτικά και ποσοτικά, να συγκεντρώσει καινούργιες δυνάμεις, να ταλώσει περισσότερες δυνάμεις, να γίνει ακόμα περισσότερο κατανοητό στον κόσμο ποιον έχει απέναντί του, ότι απέναντί του δεν έχει τον Τσίπρα και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά έχει τους μονοπωλιακούς ομίλους, έχει το καπιταλιστικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και ότι τα αστικά πολιτικά κόμματα απλά διαχειρίζονται αυτή τη μιζέρια. Μάλιστα. Να καταλάβει τι εννοεί η αξιότιμη βουλευτής Κινέας Δημοκρατίας που λέει ότι ερχόμαστε να συμμαζέψουμε αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να επιδεινωθεί η κατάσταση την επόμενη μέρα και να κινηθεί στο μοναδικό δρόμο που να του λύσει τα προβλήματα. Στον δρόμο της αντίστασης, στον δρόμο του αγώνα, στον δρόμο της συγκέντρωσης δυνάμεων στον ταξικό πόλο, στον δρόμο που φωτίζει τη δυνατότητα, τη ρεαλιστικότητα και την αναγκαιότητα ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης κοινωνίας. Κύριε Λιονί, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία και στο ΚΚΕ, αλλά και σε εσάς προσωπικά. Να είστε καλά και ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Καλά και εσείς. Καλημέρα, καλημέρα.